Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Και η ηχηρή ερώτηση των 11 βουλευτών προ τον Υπουργό Εθνική Οικονομία, αλλά και η εσωκομματική σύγκρουση που ξέσπασε με αφορμή την απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στου βουλευτέ, σίγουρα δεν δείχνει την κυβέρνηση να πέφτει, δείχνει όμω ανάγλυφα τη νέα πολιτική συνθήκη η οποία ισχύει για τον Κυριάκο Μιτσοτάκη μετά το 28% των ευρωεκλογών του περασμένου Ιουνίου. Και όσο οι δημοσκοπήσει που δείχνουν ότι το 28 γίνεται 27 και μετά 25 και μετά 23 διαδέχονται η μία την άλλη, τόσο θα γίνεται πιο ισχυρή αυτή η νέα πολιτική συνθήκη. Παντοδυναμία τέλο, λοιπόν. Και παντοδυναμία τέλο δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η κυβέρνηση πέφτει, ούτε σημαίνει ότι έχει βρεθεί ο επόμενο Πρωθυπουργό, ο οποίο καβάλασε κάποιο άσπρο άλογο, περιμένει να έρθει η ώρα τη κάλπη. Όμω είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ο επόμενο, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει ξεκινήσει η αρχή του τέλου για τον σημερινό. Και αν αυτό δεν μπορεί να το κάνει η αντιπολίτευση, τότε φαίνεται ότι αναλαμβάνει και η συμπολίτευση. Το να λέει, για παράδειγμα, ένα βουλευτή Εμεί ρωτήσαμε για του δανειολήπτε και μα απαντούν για του τραπεζίτε, το να λέει άλλο βουλευτή. Ότι ο Υπουργό είναι εκτό θέματο, το να λέει τρίτο βουλευτή ότι ο Πρωθυπουργό πρέπει να εξηγήσει γιατί η πολιτική του υπηρετεί του λίγου, είναι βαριέ κουβέντε, οι οποίε σίγουρα δεν δείχνουν μια συνεκτική κοινοβουλευτική ομάδα. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και την προαναγγελία των Γαλάζιων Βουλευτών ότι έρχονται και άλλε τέτοιε ερωτήσει, όπω και τι προειδοποιήσει του ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται επειδή έχει υπάρξει ο Πρωθυπουργό με τη μεγαλύτερη ανοχή με τα τότε είναι σαφέ ότι εδώ κάτι έχει αλλάξει. Επί τη ουσία, οι 11 αλλά και όσοι και όσε ακολουθήσουν απαντούν στον Πρωθυπουργό, ο οποίο αυτάρεσκα επαναλάμβανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση. Οι δικοί του βουλευτέ λοιπόν ανέλαβαν να του δώσουν την απάντηση και του απαντούν ότι ακόμη κι αν η αντιπολίτευση είναι αδύναμη, η πολιτική όπω και η φύση απεχθάνεται τα κενά. Κενά που έρχονται οι ίδιοι να καλύψουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου του 2024. Το ρολόι δείχνει 10 και 2 πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε και σήμερα.